Καλησπέρα Βούλα, κυρίες και κύριοι. Οι κλιμακούμενες προκλήσεις και οι νέες απαιτήσεις στον τομέα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να είμαστε σε εγρήγορση και οπλισμένοι με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, λέει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος τονίζει χαρακτηριστικά: η επέτειος αυτή δεν λειτουργεί απλώς ως ημέρα μνήμης και υπερηφάνειας για τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού ζυγού, αλλά και ως σύμβολο και υπόμνηση για το τι μπορεί να πετύχει ένας λαός χάρη στην ενότητα και στην ομοψυχία όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν και το ιστορικό καθήκον επιτάσσει. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ναι, τον λέει επίσης ότι οι Έλληνες δεν αποτείναξαν μόνο τον Οθωμανικό ζυγό, αλλά ανέδειξαν σε ολόκληρη την Ευρώπη πόσο μεγάλη είναι η σημασία του δικαιώματος των λαών στην αυτοδιάθεση. Στο μήνυμά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ναι, αναφέρει χαρακτηριστικά: τα καλέσματα περί εθνικής ενότητας που απευθύνονται από όλα τα άλλα κόμματα με αφορμή την επανάσταση του 1821 είναι υποκριτικά. Η ενότητα που συμφέρει το λαό είναι μόνο η δική του ενότητα, η οργάνωση και πάλι για να γίνει νοικοκύρη στον τόπο του. Τέλος, σε άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή, ναι, ο Σταύρος Θοδωράκης, ο επικεφαλής του Ποταμιού, λέει ότι δεν πρέπει να αποφεύγουμε τα φευτά και τα μεμτά της ιστορίας μας, να μην κρατάμε μόνο τα πανηγύρια, αλλά να αποφεύγουμε να επαναλαμβάνουμε τα λάθη ώστε να μην πλήττεται η χώρα. Βούλα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Θωμά, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.